Νομίζω ότι ζούμε σε ένα σουρεαλισμό. Η Νέα Δημοκρατία στις 25 Ιανουαρίου έχασε τις εκλογές. Επιμένει στην ίδια τρομολαγνία. Δεν έχει καταλάβει. Κάποιος πρέπει να τους ενημερώσει ότι έχουν χάσει τις εκλογές. Συνεχίζουν με τις ίδιες αυτοεκπληρούμενες προφητείες, ενώ μας στηρίζουν βέβαια, αλλά θεωρούν ότι θα καταστραφούμε. Ένας δεύτερος σουρεαλισμός είναι ότι οι άνθρωποι που βουλιάξαν το καράβι μας λένε προσοχή να μην πέσει στο παγόβουνο. Ένας τρίτος σουρεαλισμός είναι του κυρίου Βρούτση, που με εντυπωσίασε χθες. Είπε ο κύριος Βρούτση σε χθεσινή του δήλωση: με τις εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ για τον κατώτατο μισθό έχουν χαθεί 40.113 θέσεις. Προσέξτε, όχι 40.100, ούτε 40.200. 40.113 θέσεις. Ο κύριος Βρούτσης καθόταν και τις μετρούσε μία-μία. Από πού βγαίνει αυτό το νούμερο? Είναι το αρνητικό έλλειμμα του τελευταίου διμήνου προσλήψεις προς τους απολύσεις. Είναι πολύ περίεργο, για να χρησιμοποιήσω μια ευγενική έκφραση, ο υπουργός της ανεργίας, ο υπουργός που επί 2,5 χρόνια διόγκωσε το ποσοστό της ανεργίας σε μεγαλύτερα από τα μεταπολεμικά ποσοστά, να μιλάει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για τις 40.113 χαμένες θέσεις. Και έχει αυτό το θράσος γιατί μπορεί να μιλάει εκ του ασφαλούς, όντας δημόσιος υπάλληλος για πολλά χρόνια, βουλευτής και υπουργός, μην έχοντας ζήσει ούτε μία ώρα ανεργίας. Αυτή λοιπόν είναι μια κατάσταση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Όταν θα συνειδητοποιήσουν ότι χάθηκαν οι εκλογές, θα μπορέσουμε να κάνουμε και μια πιο παραγωγική κουβέντα. Απ' την άλλη υπάρχει το ποτάμι. Η ειδική αγορήτρια στην πρώτη της ομιλία βιάστηκε να πει τι δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Θα πρέπει να σας ενημερώσω για τη διαδικασία ότι ο Πρωθυπουργός λέει τους βασικούς άξονες ενός προγραμματικού σχεδιασμού και μετά οι υπουργοί αντιστοίχως εξειδικεύουν αυτά που έχει πει ο Πρωθυπουργός. Αν ήταν να τα πει όλα ο Πρωθυπουργός, τρεις μέρες εδώ θα καθόταν ο Αλέξης Τσίπρας και το Υπουργικό Συμβούλιο δεν θα ήταν εδώ. Άρα με αυτή τη λογική, και επειδή μας έκανε κριτική για το σύμφωνο συμβίωσης παραδείγματος χάρη, και επειδή το ανακοίνωσε ο κύριος Παρασκευόπουλος, περιμένω από την ειδική αγορήτρια να κάνει την αυτοκριτική της. Μετά ήρθε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και μας έκανε κριτική για το ότι δεν μιλήσαμε για τον χωρισμό εκκλησίας και κράτους και για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αλήθεια, σε αυτή την πεντάχρονη λέλαπα εσάς αυτό σας απασχολεί? Γιατί και εκεί πήρατε απάντηση από τον κύριο Μπαλτά για τον χωρισμό εκκλησίας και κράτους. Και για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, άκουσε κάποιος από εσάς στο ποτάμι το πακέτο που ανακοίνωσε η Θεανό η Φωτίου αναπληρώτρια υπουργός? Την πολιτική κόφωση δεν μπορούμε να τη θεραπεύσουμε. Καλό είναι όμως όταν γράφετε ομιλίες 2 και 3 μέρες πριν να τις αναπροσαρμόζετε σύμφωνα με αυτά που ακούτε, όχι αυτά που έχετε γράψει 3 μέρες πριν, γιατί φαίνεστε αναντίστοιχοι σε αυτά που λέτε. Μη βιάζεστε λοιπόν και εκτίθεστε σε αυτό το επίπεδο. Θέλετε να σας πω λοιπόν για το κατώτατο μισθό τι λέει ο πρόεδρός σας? Να τα ακούσετε λοιπόν ξανά, μιας και σας αρέσει να τα ακούτε αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Θοδωράκης είπε ότι δεν πρέπει να δοθεί αύξηση στους εργαζόμενους, γιατί αυτοί οι καταραμένοι εργαζόμενοι θέλουν να τρώνε, θέλουν να έχουν ζέστη και θέλουν να έχουν και ηλεκτρικό ρεύμα. Και επειδή αυτό σε μεγάλο μέρος τα εισάγουμε, θα δημιουργήσει έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Να πεθάνουν λοιπόν οι εργαζόμενοι για να μπορέσουμε να έχουμε καλή οικονομία. Αλήθεια, θα πείτε κάποια πολιτική θέση ή θα συζητάμε με ξυπνακισμούς? Γιατί μέχρι στιγμής η δικιά σας κριτική επίσης δεν είναι παραγωγική. Και δεν είναι παραγωγική γιατί έχετε μάθει σε ένα επίπεδο των πρωταγωνιστών. Μπείτε λοιπόν μέσα στην αίθουσα, μπείτε μέσα στη Βουλή, μπείτε μέσα στην πολιτική και συζητήστε επικοδομητικά. Το τρίτο αφορά το ΚΚΕ. Είπε ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Κουτσούμπας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει αντιλαϊκά μέτρα. Δεν έχω ακούσει κάποιο αντιλαϊκό μέτρο από το ΣΥΡΙΖΑ από τις τόσες ώρες που είμαι εδώ μέσα στην Ολομέλεια. Εκτός και αν τα αντιλαϊκά μέτρα, παραδείγματος χάρη, είναι η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων,
Είναι η επανασύσταση της τριμερούς διαιτησίας, είναι η στελέχωση των ηλεκτρικών μηχανισμών για τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, είναι η επαναφορά της μετενέργειας, είναι η κατάργηση του 5 ευρώ στο νοσοκομείο, είναι η κατάργηση του 1 ευρώ στις συνταγές, είναι η σταδιακή μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων. Μπορεί να είμαστε ρεφορμιστές. Θα ζήσετε με αυτό. Και εμείς θα ζήσουμε. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι αντιλαϊκά. Και κάποια στιγμή, πέρα από τη φορμάικα την ξύλινη, πείτε και ένα λόγο τι θα κάνατε εσείς. Γιατί δεν μπορεί να είμαστε στο ιστορικό επέκεινα, ο κόσμος να πεινάει, ο κόσμος να μην έχει να πάει στο νοσοκομείο, ο κόσμος να μην μπορεί να στείλει τα παιδιά στο πανεπιστήμιο και εσείς να λέτε όταν έρθει ο σοσιαλισμός θα λυθούν όλα. Τα πράγματα πρέπει να λυθούν τώρα, τώρα. Τώρα πρέπει να λυθούν τα πράγματα και όχι με την επίκληση του σοσιαλισμού στην οποία όλοι προσδοκούμε και όλοι προσβλέπουμε, έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση στο πώς θα φτάσουμε. Γιατί ο κοινωνικός μετασχηματισμός δεν θα έρθει με προεδρικό διάταγμα. Ούτε θα το νομοθετήσουμε για να πούμε από αύριο ξεκινάμε τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Ο κοινωνικός μετασχηματισμός είναι καθημερινή πρακτική. Οικοδομείται και διαπαιδαγωγείται ο κόσμος και το μαζικό κίνημα όταν του δίνεις υποδείγματα στο πώς θα βαδίσει και να αλλάξει την κοινωνία. Δεν έχουμε εφεύρει κάποιον άλλον τρόπο ώστε να πούμε με μια διαταγή από αύριο σοσιαλισμός. Όταν θα το βρείτε, να μας τον προτείνετε για να πάμε να συζητήσουμε. Και τελειώνω με μια εκτίμηση. Υπάρχουν τρεις ημερομηνίες αυτή την εβδομάδα, οι οποίες είναι σημαντικές. Και είναι σημαντικές γιατί θα αφορούν τους αμέσως επόμενους μήνες και τα αμέσως επόμενα χρόνια στο που θα βαδίσει αυτή η χώρα. Εμείς στις εκλογές δεν κατεβήκαμε για να πάμε να συμβιβαστούμε ή να πούμε παιδιά συνεχίστε τα μνημόνια, μια χαρά περνούσαμε 5 χρόνια. Εμείς ψηφιστήκαμε από τον ελληνικό λαό. Και το δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι θα πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα δεν πάει άλλο. Δεν είναι λογικό να αφαιμάξεις τη χώρα, δεν είναι λογικό τα χρέη των τραπεζών να τα ρίξεις στους ώμους των εργαζομένων, δεν είναι λογικό να περιμένεις να δανειοδοτείς μια χώρα η οποία με αυτά τα δάνεια θα αποπληρώνει απλώς τους τόκους και θα φτάνει το χρέος στο 180%. Γιατί πολλούς θαυμάσιους οικονομολόγους μπορεί να έχει η Νέα Δημοκρατία, ας μας εξηγήσει κάποιος όμως το πασιφανές. Πώς το 10 είχαμε 124 χρέος της 100, το φτάσαμε στο 180 με ένα μεγαλειώδες PSI και με ένα τεράστιο πρόγραμμα δανειοδότησης 250 δισεκατομμυρίων. Γιατί απέτυχε αυτό, το έχετε σκεφτεί ποτέ? Γιατί όλα αυτά που μας είπατε ως στόχους από τον κύριο Παπακοσταντίνου, 4 υπουργοί οικονομικών μέχρι στιγμής, γιατί είπε και ο κύριος Βορύδης, είναι ο πρώτος υπουργός οικονομικών που δεν είπε νούμερα. Αν δεν έχετε καταλάβει, το πρόβλημα δεν είναι τα νούμερα. Το πρόβλημα είναι η πολιτική βούληση να λύσεις το πρόβλημα με τα νούμερα. Γιατί δεν συζητάμε με νούμερα στο Eurogroup ή στην Σύνοδο Κορυφής. Συζητάμε πώς πολιτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα διαχειριστεί το πρόβλημα χρέους, που δεν το έχει μόνο η Ελλάδα, ή δεν θα υπάρχει ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό προσπαθούμε να κοινοποιήσουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους δανειστές. Γιατί μια γελάδα που είναι έτοιμη να πεθάνει, όσο και να την αρμέξεις, γάλα δεν θα βγάλει.